Ο Σύλλογος Φάρος Αλεξανδρούπολης παρέχει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες που έπληξε η φωτιά στο νομό Εύρου. Τα ραντεβού αφορούν ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και ενήλικες με ατομικές συνεδρίες, ψυχολογική υποστήριξη σε οικογένειες με ομαδικές συνεδρίες, δραστηριότητες για παιδιά για την διαχείριση των συναισθημάτων τους αλλά και συμβουλευτική γονέων. Η υπεύθυνη των ατομικών και ομαδικών συνεδριών για ψυχολογική υποστήριξη, Γεωργία Σενικίδου, η οποία είναι ψυχολόγος και γνωστική αναλυτική ψυχοθεραπεύτρια, μίλησε στη Δέλτα Τηλεόραση για αυτή την πράξη αλληλεγγύης προς τους συντοπίτες μας. Ο στόχος είναι και εμείς μέσα από το ρόλο μας να συνδράμουμε όσο μπορούμε στην προσπάθεια για να στηρίξουμε μέσα από το ρόλο μας ψυχικά, ψυχολογικά τους ανθρώπους αυτούς. Σε πρώτο στο βαθμό, το πρώτο γκρουπ θα είναι ομαδική ψυχοθεραπεία, όπου κύριος στόχος είναι τα άτομα να επεξεργαστούν το πένθος τους. Θα περάσουν από 5 βασικά στάδια. Η πρώτη που μίλησε για τα στάδια του πένθους ήταν η Κούμπλε Ρος, όπου μίλησε για τα 5 στάδια που είναι η άρνηση. Το άτομο αρνείται την κατάσταση, τη νέα πραγματικότητα, και όταν ένας άνθρωπος αρνείται τα νέα δεδομένα, είναι και πιο δύσκολο να προσαρμοστεί σε αυτά. Σε δεύτερο χρόνο έρχεται ο θυμός, η απογοήτευση, η αγανάκτηση. Σε τρίτο στάδιο είναι η διαπραγμάτευση, αρχίζω να διαπραγματεύομαι τη νέα κατάσταση. Έπειτα έρχεται μια μελαγχολία ή και κατάθλιψη. Και στο πέμπτο στάδιο είναι η αποδοχή. Στόχος είναι να δώσουμε χώρο και χρόνο μέσα από αυτές τις συνεδρίες να εκφραστούν αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που πνίγει το συναίσθημα, τόνισε η ψυχολόγος. Θέλουμε να εκφράζονται οι άνθρωποι και είναι μια καλή ευκαιρία μέσα από τη δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, γιατί λόγω της κατάστασης θα δυνατούν και οι άνθρωποι να ζητήσουν βοήθεια με άλλον τρόπο, να έρθουν, να απευθυνθούν σε εμάς για να τους υποστηρίξουμε. Σε δεύτερο χρόνο είναι οι ομαδικές συνεδρίες. Μέσα από τις ομαδικές συνεδρίες, σαν πρωτοβουλία και σαν στόχος μας είναι το κοινό βίωμα. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργούμε ομάδες συνανθρώπων μας που θα εκφράζονται από κοινού για το κοινό τους βίωμα. Θα εκφράζουν δηλαδή πώς βίωσαν αυτή την εμπειρία. Θα εκφράσει ο άνθρωπος που έχει καεί το σπίτι του, που έχει καεί η δουλειά του, που έχει χάσει τα μελίσια του, γιατί είναι κόποι χρόνο. Θα εκφράσει όλο το συναίσθημα και θα δει ότι δεν είναι μόνος του, γιατί στην ουσία κανένας μας δεν είναι μόνος του. Και βλέπουμε και την οπτική των άλλων. Όταν υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, βλέπω ότι δεν είμαι μόνος. Βιώνει και αυτός τα ίδια συναισθήματα με μένα. Και έτσι απαλύνεται και ο δικός μου πόνος. Υπενθυμίζεται πως η συμβουλευτική γονέων θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης των ειδικών. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται στο χώρο μας, στα γραφεία στην οδό Ιωάννη Μπέτσου 29, είναι πίσω από το δεύτερο ΕΠΑΛ, το σχολείο. Τα ωράρια είναι κυρίως πρωινές ώρες, μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Φυσικά, αν κάποιος συνάνθρωπός μας δεν μπορεί αυτό το ωράριο, μπορούμε να αλλάξουμε το ωράριο με το πρόγραμμα και των συνανθρώπων μας που μπορούν τις απογευματινές ώρες, να διαθέσουμε δηλαδή 2 απογευματινές ώρες, 2 καθημερινές ημέρες, για παράδειγμα Τετάρτη και Παρασκευή, για να πραγματοποιούνται οι ομάδες, για τους ανθρώπους που μπορούν τα απογεύματα.